ότι είμαστε υπεύθυνοι όλοι. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν κάποιο πίνει την πορτοκαλάδα του και δεν πεντάει τον τενεκάκι. Καλά, δεν έχει σημασία. Αλλά αυτό, πρέπει τόσο, να υπάρχει ακουστικό. Όσο ότι πρέπει κάποιοι να εγώ πιστεύω ότι είναι κακόδημο που λέει ότι δεν μπορεί. Φυσικά δεν μπορεί την αστυνόμευση ο Δήμο. Σε αυτό πρέπει να είμαστε σωστοί. Εκεί η αστυνόμευση πρέπει να γίνει το Υπουργείο Δημοσία Τάξη. Μετά. Η καθαριότητα από το Δήμο. Γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμο. Η καθαριότητα από το Δήμο είναι υποχρεωμένο. Και ήθελα να ξέρω τώρα που μα ακούνε να ενημερώσουν εσά ή αργότερα. Σήμερα υπάρχει άνθρωπο που να φυλάει από το Δήμο. Εντολή και των όλων των δημάρχων ήταν. Στο χώρο που είναι εκεί υπάρχει ένα κουβούκλι που κάθονται υπάλληλοι. Αλλά το ξέρετε το χώρο. Φυσικά το ξέρω. Μάλιστα. Τώρα είμαι. Μάλιστα. Δεν θα πω τώρα ότι είμαι τόσα χρόνια στο Δήμο Δημοτική Σύμβουλο ότι έχω η μανία μου να φυλάει. Είμαι σίγουρο δεν υπάρχει κανεί να φυλάει. Είναι δυνατόν να υπάρχει. Και να έχουμε αυτή την κατάσταση. Και αν εχθές το πρωί που ήταν η εκκλησία ή γιατί έχει τρεις μόνιμους υπαλλήλους. Εγώ προσωπικά πηγαίνω καμιά φορά και δεν τους βλέπω. Mm-hmm. Μάλιστα. Βάλτε μια τελεία, κύριε Ανουσάκη. Τώρα θα πάμε, θα συνδεθούμε με έναν από τους καταβλισμούς στο Μενίδη, έχω την εντύπωση. Όχι, θα πάμε πρώτα στην αίθουσα σύνταξη. Λοιπόν, θα πάμε στον Μανώλη Νταλούκα, τον συνάδελφο Μανώλη Νταλούκα, για να δούμε τι άλλες καταγγελίες υπάρχουν. Μανώλη, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Αθανάση, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα και στην κυρία Νουσάκη. Καλημέρα σας. Εμείς είμαστε εδώ στην αίθουσα σύνταξη και συγκεντρώνουμε τις δικές σας καταγγελίες στο 4897, 662 και 663. Μόλις έχουμε ένα πακέτο χαρτιών, mm-hmm. Θανάση, τις ναι. οποίες εξετάζουμε, θα βγούμε σε λίγο να δούμε πιο συγκεκριμένες καταγγελίες. Γιατί διαμαρτύρεται περίπου ο κόσμος σε γενικές γραμμές? Κυρίως όσο αφορά στο πρόβλημα της αποκατάστασης των σεισμοπλήκτων, Θανάση, mm-hmm. εν ώψη και του επερχόμενου χειμώνα, βέβαια. Είναι πάντως, λογικό αυτό. Άκουγα και προηγουμένως την συζήτηση που είχες με την κυρία Νουσάκη. Φαίνεται ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών μοιάζει άλυτο, γιατί όπως έχουμε τις πληροφορίες και από τους ίδιους βουλευτές της Επιτροπής Ναρκωτικών της Βουλής, ναι. η Επιτροπή υπολειτουργεί, έτσι δεν είναι, κυρία Νουσάκη? Δεν θα έλεγα ότι υπολειτουργεί, αλλά έχει κάνει ένα πόρισμα πολύ σημαντικό και δεν λειτουργεί αλλά δεν υπολειτουργεί. Το πόρισμα της διακομματικής ήταν πολύ σημαντικό, αλλά δεν λύνονται με τα πορίσματα Σωστά. στο μεγάλο θέμα των ναρκωτικών. Γιατί αν περάσουμε από την Ομόνοια, δεν στάθηκα σήμερα, το βλέπουμε. Ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας. Αλλά σε αυτή την πλατεία υπάρχει mm. πρόβλημα, είναι το σχολείο απέναντι. Μάλιστα. Τι άλλο υπάρχει, Μανώλη? Να μείνω σε αυτό... μια καταγγελία που μου έκανε εντύπωση, Θανάση. Ναι. Αφορά στην θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί, ναι. στο ναό του Αγίου Παντελήμωνα στην Αχαρνών. Βεβαίως εκεί υπάρχει μεγάλη ουρά, πλήθος πιστών που σειραίουν για να προσκυνήσουν την εικόνα. Αλλά θα έπρεπε ίσως η αστυνομία να μην κρατά τόσο τυπικά την ουρά όταν προσέρχονται ανάπηροι ή ηλικιωμένοι. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Τίτο που πήγε σήμερα το πρωί να προσκυνήσει την εικόνα. Είναι μεγάλης ηλικίας και ανάπηρος. Είναι δυνατόν να περίμενε, περίμενε στην ουρά ο άνθρωπος. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η... μια ευελιξία είναι χρήσιμη. Βεβαίως είναι, Θανάση. Αυτό. Μανώλη, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καταβλισμό των σεισμοπαθών στο Μενίδη. Εκεί βρίσκεται η Αθανασία Ανεζάκη. Αθανασία. Καλημέρα, Θανάση. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο Μενίδη, στο πρώτο καταβλισμό του Αγίου Πέτρου. Εδώ ζουν πάνω από 400 άνθρωποι, γέροντες, γερόντισες, μικρά παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε ότι ήδη ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά. Εδώ πριν από λίγο ξεκίνησαν να πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες της ημέρας. Μπορείτε να δείτε και εσείς μητέρες που κρατούν τα βρέφη, τα παιδιά τους στην αγκαλιά τους. Αλλά είναι καλό, Θανάση, να δώσουμε το λόγο στους ίδιους ανθρώπους να μας μιλήσουν και αυτά τα προβλήματα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νίκος Παρασκευόπουλος. Έχουν φτιάξει με επιτροπή αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους. Βέβαια, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με όλους τους υπόλοιπους που ζουν εδώ στον καταβλισμό. Κύριε Παρασκευόπουλε, καταρχάς κάτι πολύ σημαντικό. Πώς ήταν η νύχτα που κύλησε? Η νύχτα είναι όπως πάντα. Είναι κρύο. Προχθές έβρεξε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να φέρουμε κάποιες σόμπες από τα σπίτια μας για να ζεσταθούμε λίγο, αλλά το ρεύμα είναι λίγο, δεν αντέχει τόσα σώματα. Εδώ σας ακούμε και βήχετε όλοι στην κυριολεξία. Έχετε κρυώσει όλοι? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Όλοι είμαστε λίγο κρυωμένοι. Αλλά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι στα μικρά παιδιά που δεν αντέχουν όσο εμείς. Έχετε
Αθανασία, αυτό που θέλουμε να διερευνήσουμε είναι καταρχήν πράγματι αν αρρωσταίνει ο κόσμος και ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι ευάλωτη κατηγορία, ευπαθής κατηγορία. Και κατά δεύτερον, εάν δεν πήγε κάτι καλά στο στήσιμο των σχοινών. Είχαν πάει όλα καλά, απλώς δεν μπορούσε να αποφευθεί η πλημμύρα. Όχι, εμείς όταν στήσαμε τις σκηνές που μας βοήθησαν οι πρόσκοποι που είχαν έρθει. Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έγινε σωστά, δεν έγινε καλά. Ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε με τις σκηνές. Βέβαια. Αλλά αυτό μόνο για τις σκηνές. Από εκεί και ύστερα τα προβλήματα παραμένουν. Το καιρό που ήρθαν, ας πούμε, έβρεξε 1-2 μέρες και μετά σταμάτησε. Τώρα όμως ξαναρχίσαν οι βροχές. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε μια δυνατή βροχή. Αθανασία, να ακούσουμε 1-2 απόψεις ακόμη από τους ανθρώπους εκεί που έζησαν το πρόβλημα και χθες τη νύχτα και φοβάμαι θα το ζήσουν από εδώ και πέρα γιατί ο χειμώνας έχει πει για τα, έχει πει για τα καλά. Εσείς πριν λίγο συζητήσαμε, μου λέγατε για τη νύχτα και πώς την περνάτε. Θα θέλαμε λίγο να ακούσει και ο κόσμος. Σαφώς. Εγώ προσωπικά, επειδή είναι ο μόνος χρόνος που μπορώ να διαβάζω, επειδή πηγαίνω στο πανεπιστήμιο, είναι το βράδυ. Και παρακολουθώ όλη μου την οικογένεια που μένει στη σκηνή. Πώς ανασένει. Έχουμε μια μητέρα που είναι 65 χρονών, η οποία βήχει στον ύπνο τη συνέχεια. Δύο ανήψια, το ένα 6 το άλλο 7, τα οποία το ένα μάλλον πρέπει να έχει πάθει βροχίτιδα πια. Δεν γίνεται, δεν εξηγείται αλλιώς το τρόπος που ανασένει. Και δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση, γιατί τώρα, όπως είπε και ο Νίκος δίπλα μου, αν γίνει μια δυνατή βροχή, τι θα γίνει. Τα τροχόσπιτα μας τα δώσανε σε ορισμένους ανθρώπους, 5 τροχόσπιτα, και έχουμε 9 μωρά, 9 παιδιά βρεφικής ηλικίας. Για να καταλάβει ο κόσμος, και άλλους τόσους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Και μας δώσαν 5 τροχόσπιτα, μας τα έχουν δώσει εδώ και 3 εβδομάδες και τα δώσανε μόλις προχθές. Τα κλειδιά για 5 από όλα αυτά τα προβλήματα. Να διακόψουμε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική αφήγηση του νεαρού φοιτητή, ο οποίος βλέπει, διαβάζει από ό,τι μας είπε τις νύχτες και ακούει τις ανάσες. Και από τις ανάσες που ακούει, καταλαβαίνει ότι έχουν αρρωστήσει τα παιδιά, τα νύψια, η μητέρα του. Θέλω να δούμε λίγο ρεαλιστικά τα πράγματα. Οι καταβλισμοί που θα στηθούν θα έχουν κάποια σπίτια με ορισμένο αριθμό προκατασκευασμένων σπιτιών. Όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αυτά τα σπίτια δεν φτάνουν για όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ άστεγοι. Είναι γεγονός. Από την άλλη πλευρά, το μέτρο της συγκατοίκησης ή το μέτρο της επιδότησης ενοικίου δεν φαίνεται να είναι δημοφιλή μέτρα για τον κόσμο. Δεν θέλει να φύγει από τη γειτονιά τον κόσμο. Τι θα γίνει. Θανάση, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παρασκευόπουλο, ο οποίος. Μας άκουσε, φαντάζομαι, ναι. Ήθελα να πω αυτά για τα λιώμενα, ότι αυτή τη στιγμή για να στηθεί ένας οικισμός χρειάζεται κάποιος χρόνος. Ήδη έχουν αρχίσει οι βροχές και εδώ τουλάχιστον στην περιοχή μας δεν έχει έρθει ούτε ένα λιώμενο. Δηλαδή πότε θα στηθούν αυτά τα πράγματα. Μήπως θα γίνουν σε μία νύχτα, αδυνατόν. Εδώ για μία λιώμενη πάντως, κύριε Παρασκευόπουλε, υπάρχει το εξής και νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ειλικρινές βέβαια, αλλά δεν λύνουν τα προβλήματα. Λέει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πεχοδέ ότι τα προκατασκευασμένα σπίτια είναι 6.000. Αυτά είναι. Δεν μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον άμεσα περισσότερα σπίτια. Ο κόσμος, εσείς οι άστεγοι, είστε πάνω από 200.000, κύριε Παρασκευόπουλε. Το γνωρίζω αυτό. Τι θα γίνει. Το τι θα γίνει το γνωρίζουμε όλοι. Θα αρρωστήσουμε οι περισσότεροι. Όσοι μπορούν να φύγουν, μπορεί να φύγουν, αν μπορούν να αφήσουν τα σπίτια τους. Μήπως πρέπει να σκεφτείτε και τα άλλα μέτρα, αυτό της συγκατοίκησης ή αυτό της επιδότησης ενοικίου, να νοικιάσετε ένα σπιτάκι σε μια άλλη περιοχή έστω, μέχρι να δείτε πώς θα πάει το πράγμα. Το σκεφτόμαστε αυτά, αλλά για πείτε μας σε ποια περιοχή, δηλαδή από το Μενίδη ή από το Εγάλεο, να φύγουμε να πάμε πού. Ειλικρινά, το καταλαβαίνετε, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα μπει για τα καλά ο χειμώνας και θα είστε μπροστά σε ένα φοβερό αδιέξοδο πια. Σε ένα φοβερό δίλημα. Να αρρωστήσουν τα παιδιά σας ή να πάτε σε άλλο σπίτι. Το ζήτημα είναι, τουλάχιστον για το Μενίδη, ότι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί τα περισσότερα σπίτια είναι έτοιμα να πέσουν, είτε κίτρινα. Αυτό λέμε πως σκεφτείτε το ενδεχόμενο να πάτε σε άλλη περιοχή πια. Αυτό λέω. Αν οι δουλειές μας όμως είναι εδώ γύρω, δηλαδή ας πούμε να πάμε στην Κόρυθο να μείνουμε, εντάξει. Για να έρθεις στην Αθήνα, ναι. Να πας για δουλειά, δίκιο. Να πας στα παιδιά σχολείο. Να ακούσουμε και 1-2 μητέρες, αν έχεις την καλοσύνη, ακριβώς. Γιατί λέμε για παιδιά άρρωστα, να ακούσουμε λοιπόν πώς καλή σας ημέρα, θα περνάνε οι ίδιες. Κρατάτε στην αγκαλιά σας το μωρό σας. Μου λέγατε πριν ότι είναι άρρωστο. Ναι. Είναι κρυωμένο, έχει βροχίτιδα. Πείτε μου λίγο, πώς το φροντίζετε αυτό το παιδί, είναι αρκετά άσχημες συνθήκες. Είναι υπερβολικά άσχημες συνθήκες, ειδικά το βράδυ που είναι. Το κρύο είναι τόσο. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο. Υγρασία, κρύο, είναι φυσικό να αρρωστήσουν τα παιδιά. Έχω άλλα δύο, τα οποία έχουν μεγάλη πρόβλημα με πνευμονία. Ηλικίας 10 και 9. Έχετε πει σε κάποιον το πρόβλημα σας τουλάχιστον με τα παιδιά που είναι σε βολή. Δεν έρχεται και κανένας.
από τους υπευθύνους δημάρχους, αντιδημάρχους, ήρθαν και μας βρήσανε. Σε ποιους να το πούμε? Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα άλλο, Αθανασία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν για μία ακόμη νύχτα εκεί στο Μενίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και Ανουσάκη, πριν σας ευχαριστήσω, μια λέξη την θέλω και από εσάς. Εδώ τα πράγματα τείνουν να γίνουν πια απολύτως αδιέξοδα. Μετά από το φυσικό αυτό φαινόμενο που διατάραξε τη ζωή μας, την ψυχή μας, την υγεία μας, πρέπει μέχρι να τακτοποιηθούν τα θέματα όλα αυτά από τους Δήμους, από την κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν τέτοια θέματα όπως τα νολιώσια. Ο κύριος Δήμαρχος έχει άλλες προτεραιότητες και τα έχει. Όχι, μην τα πούμε αυτά. Θέλω όχι, να πούμε το εξής. Πρέπει σας να. Είπα, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε ότι είναι 6.000. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και κάνατε και μία και στα άλλα σωστή μέτρα. Πρόταση. Δεν θέλουν να φύγουν οι κάνατε μία σωστή πρόταση. Μετά από ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο, πρέπει να μπορέσουμε όλοι να δούμε τα προβλήματά μας, να εγκατασταθούμε πρόσχερα κάπου, να πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι το σπίτι μας ανήκει, ότι όλα αυτά θα διορθωθούν. Και δεν είναι δυνατόν τα παιδιά να είναι στον δρόμο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πρέπει να βρουν σπίτια. Πρέπει να βρουν σπίτια. Μάλιστα. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλό το μέτρο, έστω και αν και εγώ δεν θα μπορούσα ενδεχομένως θα αγαπούσα το σπίτι. Θα ήταν επώδυνο, αλλά δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να και τα παιδιά να μας ακούνε τώρα οι γιατροί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.